Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο για τον Diablo, ένα βίντεο το οποίο έρχεται σαν μια συνολική εικόνα που έχω εγώ προσωπικά μέχρι αυτή τη στιγμή, ένα αρκετό διάστημα μετά το expansion. Λοιπόν, τα θετικά, τα αρνητικά, κατά τη δικιά μου γνώμη και άποψη, πολλά υπέροχα πράγματα έχουν συμβεί, τα έχουμε περιγράψει και στο παρελθόν. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε λίγο, να τα βάλουμε λίγο σε μία εικόνα όλα αυτά για να δούμε λίγο τι γίνεται. Το καινούριο class, το Spiritborn, το πραγματικά φαίνεται να έχει και αρκετά μεγάλο μέλλον. Να ξεκινήσουμε ότι το expansion πραγματικά ήταν αρκετά καλό. Λοιπόν, έφερε αρκετά καινούργια πράγματα μέσα. Έφερε ένα raid dungeon, το οποίο ήταν η πρώτη φορά που συναντάμε κάτι τέτοιο. Πανέξυπνο σε μεκάνη και σύμφωνα και αφήνει πάρα πολύ μεγάλο κενό στο να μπουν άλλα υπέροχα πράγματα στο μέλλον. Πέρα από τα dungeons που έφερε τα καινούρια, πέρα από την καινούρια περιοχή, το class, ξαναγυρνάω στο class, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο, το αφήσανε πολύ ελεύθερο και υπάρχει λογική στο expansion για να το γνωρίσει ο κόσμος. Ελεύθερο, μπορείτε να το πείτε σπασμένο, μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Γενικότερα δεν μπορεί να συνδεθεί με τα άλλα class, ας πούμε, να το συγκρίνει κάποιος, και δεν υπάρχει και λόγος. Ήταν γενικότερα μια υπέροχη εμπειρία και εγώ αυτό που κρατάω από το Spiritborn είναι ότι έχει πολλές εναλλακτικές για builds, οπότε με κάποιο balance, με πολλές αλλαγές στο μέλλον, σίγουρα θα δούμε και διαφορετικά buildάκια με το καινούριο class. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ήρθε και ένα Undercity, το οποίο για πρώτη φορά στο Diablo φέρνει ένα target farming, το οποίο πιστεύω είναι μια υπέροχη ιδέα. Πραγματικά υπέροχη ιδέα. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε από το game. Στα θετικά επίσης βρίσκεται ότι όλα τα πράγματα πλέον έχουν νόημα. Έχουν νόημα τα πράγματα, ό,τι υπάρχει. Κάτι το οποίο έπασχε το game στο παρελθόν πάρα πολύ. Λοιπόν, δηλαδή αν θέλουμε να κάνουμε... να μαζέψουμε Master Working Materials, λοιπόν, θα πάμε στο Pit. Λοιπόν, υπάρχουν τα Infernal Halls, τα οποία είναι ο πιο υπέροχος τρόπος για να φαρμάρει κάποιος είτε Materials, είτε XP, είτε Drops. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το The Pit, συγγνώμη, είναι αποκλειστικά πλέον για τα Glyphs. Έτσι. Τα Nightmare Dungeons είναι για τα Master Working Materials, τα οποία δεν είχαμε κάποιο νόημα ιδιαίτερο στο παρελθόν να κάνει κάποιος Nightmare Dungeon. Τώρα πας και για τα Master Working Materials σε συνδυασμό μαζί με τα Infernal Hordes. Τα World Bosses έχουν αρχίσει και δείχνουν για World Bosses σιγά σιγά. Δεν πεθαίνουν μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, είναι πολύ καλύτερη εικόνα τους γενικότερα. Η καινούργια η περιοχή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Αρκετά μεγάλη, υπάρχουν πάρα πολλά masters, είναι πολύ δύσκολο να καθίσεις ακίνητος σε ένα σημείο. Τα καινούρια, τα Tenek of Akarat, πιστεύω ότι θέλουν ένα rework για το μέλλον, γιατί απλά δεν δίνουν τίποτα του ιδιαίτερο, είναι πολύ όμορφα παζελάκια, αλλά νομίζω χρειάζονται πολύ βοήθεια, κατ' εμέ. Μόλις καταλάβει κάποιος τι κάνουν, δηλαδή δεν ξέρω αν καν θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα, εκτός αν είναι κάποιος άνθρωπος σαν και εμένα τρελός που πει θέλει να τα κλείσω. Τα καινούργια τα dungeons δεν τα κάνανε ένα copy-paste από το παρελθόν, έχουν βάλει πολλά καινούργια στοιχεία μέσα. Εντυπωσιακά είναι και τα strongholds με πράγματα τα οποία δεν περίμενα να δω. Και γενικότερα δεν επηρεάζει τόσο πολύ πέρα από το class τους ανθρώπους που δεν έχουν το expansion, γιατί τα world bosses, γενικότερα τα πάντα που συμβαίνουν σε αυτό το map, συμβαίνουν και στο καινούριο map. Αν και βέβαια από ένα σημείο και μετά είναι μονόδρομος το expansion, γιατί έχουμε και τα runes, τα οποία φέρνουν πραγματικά πάρα πολλούς και όμορφους συνδυασμούς. Και αφήνει τον κόσμο να προσαρμόσει τον build του σύμφωνα με αυτά που θέλει να κάνει. Γενικότερα, ξαναλέω, πολλά πράγματα έχουν συμβεί. Ωραία και καλά. Και έρχονται επιτέλους να πούνε ότι το game βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Έχει ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος? Όχι, είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Και θα εξηγήσω λίγο και το γιατί, να πάμε λίγο και στα άλλα. Έχουμε τα επίπεδα δυσκολίας, τα Torment. Τα οποία το Torment 1 είναι πολύ απαλό για τον περισσότερο κόσμο. Δεν ξεχνάμε ότι το παιχνίδι είναι ένα casual game.
Το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο το Torment 1. Έτσι. Είναι πολύ όμορφο επίσης όταν θα πας σε Torment 2, Torment 3, Torment 4. Λοιπόν, σου ρίχνει το armor και σου ρίχνει και τα resistances, που ιδίως τα resistances από ένα σημείο και μετά προβληματίζεσαι. Εγώ δηλαδή, όπως βλέπετε, τα δύο ας πούμε δεν έχουν καπάρει και υπάρχουν οι τρόποι με τα elixirs, λοιπόν, που πλέον μπορείς να κάνεις και πολύ όμορφο συνδυασμό από εδώ για να παίρνεις και XP. Λοιπόν, πολύ όμορφη προσθήκη ήταν και από το mechanic, αναλόγως τι target farming θες να κάνεις με πάρα πολύ XP. Και τα resistances λοιπόν, γενικότερα κάποιος ο οποίος δεν θα παίξει Spiritborn και παίξει ένα άλλο class, οποιοδήποτε άλλο, το Spiritborn μπορείτε να το αφήσετε τελείως απ' έξω, γιατί σίγουρα το κάνανε επίτηδες, ήταν καλό γενικότερα, εμένα μ' άρεσε που το αφήσανε έτσι σπασμένο, πέστε το εσείς. Όταν φτιάξετε λοιπόν κάποιο άλλο class πέρα από το Spiritborn, θα δείτε και θα ανακαλύψετε ότι τα επίπεδα δυσκολίας όντως είναι πολύ καλά. Υπάρχει δυσκολία εκεί, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πάει στο Torment 4 πλέον. Και, λοιπόν, και αυτό είναι καλό. Γιατί ένας casual παίκτης λέει εγώ θα μείνω στο Torment 1. Μπορείς να τα κάνεις όλο στο Torment 1. Μπορείς. Αυτό είναι καλό και κακό μαζί, αν θέλετε τη δικιά μου τη γνώμη. Γιατί. Λοιπόν, και εκεί είναι που θέλω λίγο να το καταλήξω. Αυτή τη στιγμή το game βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο, αλλά θέλει πολύ βοήθεια στο endgame, συνεχίζει να θέλει βοήθεια στο endgame. Ό,τι κάνεις στο Torment 4, μπορείς να τα κάνεις και στο Torment 1. Δεν έχουν. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να δοκιμάσει τον χαρακτήρα του. Δηλαδή, λέει: έχω ντυθεί μέχρι τα αυτιά. Λοιπόν, θέλω να πάω στο Torment 4 να δω αν την παλεύω με τα boss ή με οτιδήποτε πράγμα. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει νόημα. Ή να μπορέσω να πάω να ανεβάσω τα pit, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα από ένα σημείο και μετά και πρέπει να πας Torment 4, αν θέλεις να πας τα glyph 100 στάρια, λοιπόν, να κάνω το 150, το οποίο πιστέψω είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το κάνω και πολλοί άνθρωποι γενικότερα. Δεκτό μέχρι εδώ. Αλλά θα πρέπει στο μέλλον το Torment 1, το κάθε Torment ξεχωριστά, να ξεκλειδώνει και κάποια πράγματα τα οποία δεν έχει πρόσβαση το προηγούμενο επίπεδο δυσκολίας. Κάποια εξτρά. Κάποια εξτρά bosses. Κάποια εξτρά bosses που θα ρίχνουν συγκεκριμένα πραγματάκια. Οπότε, να έχω εγώ κάποιο νόημα να πάω στο Torment 4. Θέλω να πάω στο Torment 4, γιατί θα ξεκλειδώσουν αυτά τα δύο τα μουλάρια, τα boss, τα καινούργια, τα οποία ρίχνουν, παιδιά, άστα να πάνε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Τώρα, αυτή τη στιγμή, κάποιος άνθρωπος ο οποίος τα έχει παίξει, συσσαγωγικά, λοιπόν, και είναι στο Torment 2 ή στο Torment 1. Και είναι σε μια φάση θέλω δεν θέλω να παίξω να συνεχίσω, λοιπόν, λέει τώρα και που θα πάω στο Torment 4 τα ίδια πράγματα θα φάω, ναι, τα glyphs μου δεν έχουν ανεβεί, okay, λοιπόν, αλλά το game σου δίνει τη δυνατότητα να έρθει ένας άνθρωπος μαζί σου ο οποίος τα έχει όλα χαλαρά μέσα σε λίγες ωρίτσες να πεις ότι θα ανεβάσει και τα glyphs σου. Έτσι υπάρχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχει και group το game, καλός ή κακός, καλός. Λοιπόν, οπότε λοιπόν θα πρέπει στο μέλλον η κάθε δυσκολία να ξεκλειδώνει πράγματα που δεν τα έχει η προηγούμενη δυσκολία, φέρνοντας καινούρια μποσάκια, φέρνοντας καινούρια πραγματάκια, φέρνοντας καινούρια raid dungeons. Έτσι, πολλά πράγματα μπορούν να σκεφτούν. Βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο το game. Λοιπόν, έχει αρκετά πράγματα να ασχοληθεί κάποιος, και ιδίως όταν κάποιος πει ότι θέλω να φτάσω, λοιπόν, Paragon 300, εκεί που τελειώνει. Το Paragon είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως από το 200 και μετά δεν παλεύεται με τίποτα, το οποίο είναι καλό, έτσι. Το κακό θα ήταν να το τερμάτιζες μέσα σε μια μέρα. Έχει πάρα πολύ δουλίτσα. Επίσης πολύ καλό είναι ότι είναι στο account και καινούριο χαρακτήρα να έχει, συνεχίζει από εκεί που το έχεις αφήσει. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου. Τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά και τα άσχημα και τα κακά ήταν ακριβώς αυτά που σας λέω. Λοιπόν, έχω στο μυαλό μου και περιμένω με ανυπομονησία να συμβούν καινούργια πράγματα στο endgame, να αρχίσουν να έχουν λίγο νόημα, περισσότερο νόημα οι δυσκολίες, και όχι απλά να σε ρίχνουν τα resistance και το armor. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή οι δυσκολίες έχουν νόημα. Λοιπόν, δηλαδή το να φτάσει το χαρακτήρα σου σε άλλο επίπεδο από gear και DPS και αμυντικά και τέτοια, αποκλειστικά για το pit και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Λοιπόν,
Κάποιος θα γυρίσει να πει ότι ναι ρε θείο, αλλά το Tournament 1 με το Tournament 4 δεν έχει τα ίδια το ίδιο drop rate. Συμφωνούμε, δεν διαφωνεί κανένας πάνω σε αυτό, έτσι. Αλλά και πάλι μιλάμε για πιθανότητες. Okay. Λοιπόν, οπότε δεν είπα ότι είναι κακή η εικόνα του game. Λέω ότι θέλει πολύ βοήθεια ακόμα στο endgame για να κρατάει τον κόσμο πολύ περισσότερο και όχι μια εβδομάδα 10 μέρες. Εντάξει, για τους hardcore players. Είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είναι υπέροχο αυτό που γνώρισα εγώ προσωπικά στο Expansion. Δεν το περίμενα το Diablo να φτάσει ακριβώς σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, περιμένουμε ανυπομονησία και τους παρακολουθώ πραγματικά πάρα πολύ στενά. Να δούμε τι θα συμβεί και στο επόμενο season. Και θέλω πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Πώς είδατε το Diablo, όσοι παίξατε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάω. Τα σχόλιά σας θα χαρώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Ένα subscribe στο YouTube του channel βοηθάει πάρα πολύ. Τα live μας είναι καθημερινά. Όπως και το Discord μας, όλα αυτά τα link βρίσκονται κάτω από το βίντεο. Να είστε πραγματικά καλά, να περνάτε τέλεια, υπέροχα, ό,τι και να κάνετε.